ανάδειξη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σπουδαιότητα της σωματικής υγείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γενικότερης υγείας του ανθρώπου. Παράλληλα, ο Διατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας θα ενημερώνει και για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών και μορφητικών κυττάρων. Είναι μια εκστρατεία ενημέρωση, η οποία ξεκίνησε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας στο 8ο Πανελλήνιο Περιφερειακό Συνέδριο, το οποίο έλαβε χώρα στην Καλαμάτα, σε συνεργασία με τον κύριο Αδαμόπλο, Ιωάννη, ιατρό-αιματολόγο και διευθυντή της Μονάδας Υγείας και Μεσογειακής Ανεμίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, και συνεχίζεται. Η εκστρατεία ξεκινάει επίσημα μεθαύριο, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, από τη Μονάδα 125 της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρέπει να συγχαρούμε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο και την κυρία, την πρόεδρό του, την κυρία Θεοδωροπούλου. Το λόγο έχει η κυρία Κανά, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι, τοπικοί αυτοδιοικητικοί, κύριοι καθηγητές, κύριε Στρατούλη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου Νευροπαθών. Χαίρομαι με την ευκαιρία Μεσσηνίας. Χαίρομαι με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου «Όταν γεννιέσαι τρεις φορές». Καλοτάξω το κύριε Στρατούλη. Που μας δίνετε βήμα για μια ακόμα φορά να αναδείξουμε τον ιερό θεσμό της δωρεάς ιστών και οργάνων, έχοντας κοντά μας τους κυρίους καθηγητές, τον κύριο Μπολέτη, τον κύριο Παπαθεοδωρίδη και την νευρολόγο, την κυρία ειδικευμένη στις μεταμοσχεύσεις, την κυρία Κάψια. Καλώς ορίσατε. Εύχομαι η τοπική κοινωνία να αγκαλιάζει κάθε φορά όλο και περισσότερο αυτή τη μεγάλη ιδέα. Ως μεταμοσχευμένη, μετά από 10 χρόνια αιμοκάθαρσης, περνώντας κυριολεκτικά διαπερόσκληση βύρου, αισθάνομαι ευλογημένη, τυχερή, αλλά και βαθιά ευγνώμων προς την οικογένεια του Δότη ή Δότριας που μου άλλαξε τη ζωή. Οφείλω όμως ένα δημόσιο ευχαριστώ και στους γιατρούς που στάθηκαν δίπλα μου με την επιστημονική τους κατάρτιση, αλλά και την ανθρωπιά τους, όπως και στο σύζυγό μου, που ακούραστα ήταν άξιος συμπαραστάτης όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δυστυχώς τίποτα στις μέρες μας δεν είναι δεδομένο. Οι αξίες στις ανθρώπινες σχέσεις έχουν σχεδόν χαθεί και κάποιοι, ενώ βρήκαν τον δρόμο, ξέχασαν τον προορισμό. Κάνοντας μία παρένθεση, θα πω δύο λόγια που μου έλεγε κάποτε ένας μεγάλος δάσκαλος, αείμνηστος Ναύαρχος Σταθάκης, που είχα την τύχη να κάνω δίπλα του αιμοκάθαρση. Το πρόβλημά μας, η αρρώστια μας, παιδί μου, πρέπει να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Ως ανταπόδοση λοιπόν του δώρου ζωής που μας δόθηκε, ο καθένας από το πόστο του, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε λίγο καλύτερη τη ζωή όλων αυτών που παραμένουν στο μηχάνημα της αιμοκάθαρσης. Σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται, θα θίγουμε το θέμα των ανασφάλιστων και την αποζημίωση των μετακινήσεων από και προς τις μονάδες τεχνικού νεφρού. Κατά καιρούς έχουμε μιλήσει για έναν ξενώνα ή να αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ από την, και την εντός Ελλάδας διαμονή και διατροφή, όπως γίνεται για τη μεταμόσχευση εκτός Ελλάδας, βάσει του ΦΕΚ 4898, 1η 11 του 2018. Και δεν είναι μόνο η μεταμόσχευση, είναι το μετά η παρακολούθηση. Υπάρχουν ασθενείς που αναγκάζονται να πηγαίνουν δύο φορές μέσα σε δύο μέρες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ας το καταλάβουν κάποιοι και ας κάνουν κάτι γι' αυτό. Συγγνώμη. Ακόμα δεν μπορώ να μην αναφερθώ στους κλινήρεις ασθενείς μας, οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν για να φτάσουν στις μονάδες τεχνικού νεφρού, και την ταλαιπωρία των συγγενών, οι οποίοι αδυνατούν να τους μεταφέρουν. Υπάρχει βέβαια το ΕΚΑΒ, το οποίο ανταποκρίνεται και το ευχαριστούμε πολύ. Όμως δυστυχώς πολλές φορές με μεγάλες καθυστερήσεις και μόνο για το δημόσιο νοσοκομείο. Οπότε ο ασθενής χάνει το δικαίωμα επιλογής και αν είναι ήδη σε ιδιωτική μονάδα, αναγκάζεται να αλλάξει το νοσηλευτικό του περιβάλλον με δυσμενή αποτελέσματα για την ήδη κακή ψυχολογία του. Διεκδικούμε λοιπόν ένα ασθενοφόρο, βανάκι, που να μπορεί να ασχοληθεί με τις βαριές και δύσκολες περιπτώσεις ασθενών αποκλειστικά και μόνο. Και απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους Δήμους, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, στα πλαίσια της προσβασιμότητας, αν είναι εφικτό, να συμπεριλάβουν αυτή τη δαπάνη στα κονδύλια του ΕΣΠΑ, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να απορροφηθούν μέχρι το τέλος του 2020.
Γιατί ο νευροπαθής χρειάζεται αγάπη, φροντίδα και αξιοπρεπή συμπεριφορά, ώστε να μπορέσει να βιώσει το πρόβλημα της υγείας του όσο το δυνατόν καλύτερα. Και ας μην ξεχνάμε, ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από το πώς φέρεται στους αναπήρους της. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.